Συναγερμό στη φυλακή της Νέας Αλκαρνασσού έχουν σημάνει κρούσμα σε σοφρονιστικό υπάλληλο, το οποίο διαπιστώθηκε χθες, και η καραντίνα για 18 συναδέλφους του, η οποία ξεκίνησε από το μεσημέρι της Παρασκευής. Ο 43χρονος σοφρονιστικός υπάλληλος, όπως επιβεβαιώνει ο πρόεδρος του Σωματείου, εκτελούσε κανονικά υπηρεσία τις δύο τελευταίες ημέρες πριν εκδηλώσει συμπτώματα. Είχε κινηθεί σε όλους τους χώρους, όπως και σε πτέρυγα κρατουμένων, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την πιθανότητα διασποράς του ιού εντός της φυλακής. Εμείς παρακαλάμε, οι 18 πρώτοι που κάναμε τη δειγματοληψία, να μην βρεθεί και κάποιος από εμάς θετικός. Γιατί αν βρεθεί και κάποιος από εμάς, πρέπει και αυτός την ιχνηλάτηση που θα κάνει να δει με ποιους συναδέλφους έχει έρθει σε επαφή και σε ποια σημεία της φυλακής. Πράγμα το οποίο δυσχεραίνει πολύ την εργασία, γιατί το προσωπικό έχει λήψει. Ο εντοπισμός του θετικού κρούσματος έχει σημάνει συναγερμό τόσο στη διεύθυνση των φυλακών όσο και το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Όσοι έχουν έρθει σε επαφή με το συγκεκριμένο άτομο έχουν ήδη χωριστεί σε ομάδες και προσέρχονται στις εγκαταστάσεις του ΕΟΔΗ στο Ηράκλειο προκειμένου να υποβληθούν σε εξετάσεις. Ήδη οι πρώτοι 18 σοφρονιστικοί υπάλληλοι, με τους οποίους είχε στενότερη επαφή, παραπέμφθηκαν για εξέταση στον ΕΟΔΗ και τέθηκαν σε καραντίνα 14 ημερών. Ανάμεσά τους και ο Νίκος Φιλιππάκης, ο οποίος υποβλήθηκε σε τεστ και μιλά στην Κρήτη TV με ψυχραιμία για το ενδεχόμενο να βρεθεί θετικός. Ο πατέρας μου έχει χρόνια νοσήματα, πράγμα το οποίο με φέρνει σε ή έστω σε μια ανησυχία μέχρι να βγουν αποτελέσματα του τεστ. Προς το παρόν νιώθω υγιής, δεν νιώθω να έχω κάτι. Όλες οι άδειες του προσωπικού ανακλήθηκαν για να καλυφθεί στοιχειοδός η απουσία των 18 σοφρονιστικών. Όμως υπό το φόβο ο μοριακός έλεγχος να αναδείξει και άλλο κρούσμα, σηματοδοτώντας την απομάκρυνση και άλλων υπαλλήλων, η λειτουργία της φυλακής βρίσκεται κυριολεκτικά στον αέρα. 48 ώρες έχει κινηθεί στο χώρο της φύλαξης. Δηλαδή έχει έρθει σε επαφή και με συναδέλφους, εργαζόμενους, αλλά και με την πτέρυγα. Είναι αναπόφευκτο κομμάτι όποιος υπηρετεί στη φύλαξη να μην έρθει σε επαφή με την πτέρυγα ή με κάποιο κρατούμενο. Η φυλακή Αλικαρνασσού είναι παλιά φυλακή και έτσι όπως είναι δομημένη, ο υπάλληλος της φύλαξης, όπου και αν κάνει πόστο, θα έρθει σε επαφή με κάποιους κρατούμενους. Ακόμη ο φόβος να νοσήσουν κρατούμενοι πλανάται πάνω από τη φυλακή, με τις συναρμόδιες αρχές να βρίσκονται υπατμών μπροστά σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Αν περάσει σε κρατουμένους ο ιός, τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα, διότι μιλάμε για ένα κλειστό πληθυσμό. Φωνάζουμε από πέρυσι και στα μέσα και όπου είχαμε τη δυνατότητα να το κάνουμε και μέσω της Ομοσπονδίας ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα και συγκεκριμένο τρόπος φύλαξης ή οτιδήποτε αφορά τους κρατούμενους ως προς τους περιορισμούς, πράγμα το οποίο έχει γίνει, αλλά όχι συνολικά.